δεν εγκρίθηκε, δεν μπορούν να πάρουν, πρέπει να πάρουν τα 170, να γίνει ευέλικτος και να συμμετέχουν μέσα όλοι οι φορείς. Αυτή η σύνθεση που είχε σήμερα δεν ήταν καλή. Γιατί δεν μπορεί να είναι εμπορικός σύλλογος, οι εστιατόρες, όλοι οι επαγγελματίες πρέπει να είναι μέσα που ασχολούνται με τον τουρισμό. Και δεν θα είναι αυτή που είναι σήμερα. Εσείς είχατε κάνει σαν εκπληκτή για τέτοια πρόταση να αλλάξει. Έχουμε πάει, ναι, και το προκειμένο. Πάρε τη μορφή του προσωπικού. Μαρία, αυτή η θέση του Μπελτηρίου, την μιλάμε με τον Γιώργο, όταν ήμουν από τον Μπελτηρίου. Δεν κατάλαβα έτσι. Ας μην πάμε όμως στην προϊστορία. Έχουμε τώρα αυτό το ίδιο χωρέα. Το κόκκινο σε οδηγεί στο σωστό δρόμο. Άμα δεν ξέρεις ιστορικά, τι έχει γίνει σε κάτι που δεν οδηγεί μπροστά, θα ξέρεις και τι έγινε. Δεν το λέμε για να λέμε δηλαδή, αν δοθεί ένα ευέλικτο στήμα πρέπει όλοι να το στηρίξουν. Γιατί αφορά όλους εμείς. Και να δοθούν λεφτά. Να πάρουμε λεφτά τα οποία από την Αιτήρα τα δικαιούμαστε. Δεν τα ζητάμε. Είναι δικά μας λεφτά. Εγώ θέλω να πω ότι και χαίρομαι που είμαστε μαζεμένοι σήμερα εδώ και βλέπω διάφορους φορείς. Αλλά φίλε Μινά, αυτό το οποίο πρέπει να πάρουμε πάρα πολύ σοβαρά και να το αναλύσουμε είναι ότι το μοντέλο με το οποίο πήγαμε να κάνουμε ανάπτυξη στο κομμάτι που λέγεται τουρισμό, φαίνεται ότι απέτυχε παταγωγός. Αυτό δεν είναι τραγικό, καλό είναι, υγεία είναι και πρέπει να κάνουμε αναπροσαρμογή σε κάποια πράγματα. Είναι απαράδεκτο τη στιγμή που ο Δήμος εισπράττει, έχουμε το δημοτικό φόρο. Έχουμε ένα τέλος τέλος πάντων, το οποίο πρέπει να έχει ανταπόδοση στον τόπο με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δεν είναι μόνο αυτό. Έχουμε διάφορα τέλη, έχουμε τέλη πεζοδρομίων, τα οποία τέλη αγγίζουν όλους τους φορείς. Άρα λοιπόν το μοντέλο αυτό ανάπτυξης τελείωσε. Πρέπει όμως να καταλάβουμε και να το αισθανθούμε όλοι μαζί ότι το να συμμετέχει μόνο η Ένωση Πρακτόρων, μόνο η Ένωση Ξενοδόχων ή μόνο η Ένωση Ενοικιαζομένων Διαμερισμάτων και αυτό είναι το αποτέλεσμα της αποτυχίας. Διότι όταν... Και το ΕΜΕΔ ήταν. Αποχώρησε μόνο. Θέλω να πω το εξής. Η περιφέρεια. Ένα πράγμα. Εδώ έχουμε δει πως αναπτύχθηκε το μοντέλο αυτό και φαίνεται να μην το παραμένουμε ότι η ιστορία του έχει λήξει. Λοιπόν, είναι ανεπίτρεπτο σε έναν φορέα να έχει δικαίωμα ψήφου ένα σύμβουλο του κράτους που είναι το επιμελητήριο μόνο με ένα ψήφο. Όταν εμείς το επιμελητήριο, όλοι μας εμείς που είμαστε μέλη, βάζουμε ένα τεράστιο κεφάλαιο. Και αυτή τη στιγμή, επειδή φαίνεται ότι είναι ακέφαλοι αυτοί οι οποίοι δημιουργούν για τον τουρισμό, πρέπει και σοβαρά εδώ απόψε και συμφωνώ με τον Κώστα ότι πρέπει να βγει μια επιτροπή η οποία θα πάει να συζητήσει με τον Δήμαρχο και πρέπει ο Δήμαρχος να αναλάβει την ευθύνη, να καταλάβει ότι δεν είναι πλέον μόνος του. Ότι πρέπει να λειτουργεί με τους φορείς. Πρέπει να λειτουργεί με τον Εμπορικό Σύλλογο, τα τουριστικά καταστήματα, τα εστιατόρια, γιατί αυτό το παραμύθι του εκλογομαγειρέματος πρέπει να τελειώσει. Διότι το άλλο σενάριο είναι, θα πρέπει εμείς εδώ να πάρουμε άλλη μια απόφαση μετά, αν δούμε ότι αποτύχει το σχέδιο με τον Δήμαρχο, γιατί ο Δήμαρχος μπορεί να έχει ένα δικό του σχέδιο ανάπτυξης, το οποίο δεν μας ενημερώνει και έπρεπε να έχουμε πλήρη ενημέρωση ανά πάσα στιγμή. Πρέπει εδώ να πάρουμε μετά μια απόφαση αν θα πρέπει να κάνουμε ανεξάρτητο φορέα εμείς, που αυτός θα μπορεί να μαζέψει χρήματα και να κάνει διαχείριση. Και το τρίτο σενάριο είναι να μαζευτούμε όλοι μαζί. Βέβαια είναι σεζόν τώρα, κακό είναι αυτό. Θα πρέπει να πάμε στο Δημαρχείο και αν χρειαστεί να του μεταφέρουμε λίγο πιο μέτρα, λίγα μέτρα πιο παρακάτω. Αυτό βέβαια είναι το εσχρότερο, θα έλεγα εγώ, αλλά κάποια στιγμή η πλάκα πρέπει να σταματήσει. Τι είπατε, συγγνώμη, δεν καταλαβαίνω. Να πάμε λίγο πιο κάτω το Δημαρχιακό Μέγαρο. Ναι, λίγο πιο κάτω. Γιατί η πλάκα πρέπει να σταματήσει. Γιατί πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι η σεζόν είναι σε εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή έρχονται πλέον τα νέα φορολογικά μέτρα, έρχονται τα ραβασάκια από την εφορία και σε 15 μέρες από τώρα δεν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει καμία αγορά. Και το φαινόμενο τη Ryanair, που είναι ένα φαινόμενο, εμείς είμαστε υπέρ όλων των εταιριών. Και των μεγάλων εταιριών και του συστήματος του All Inclusive και των μικρών εταιριών, αρκεί να γίνεται σωστή διαχείριση. Όταν έχουμε ένα κολοσσό που λέγεται Ryanair, χρησιμοποιώ το όνομα, με διακίνηση πέρυσι 77 εκατομμυρίων ανθρώπων, νομίζω. Ορίστε. Παγκόσμια. Νομίζω ότι ο τρόπος λοιπόν διαφήμισης και χρηματοδότησης μέσα από μια τέτοια εταιρεία με 77 εκατομμύρια ανθρώπους, νομίζω ότι τα 170 χιλιάρικα είναι σταγόνα στον ωκεανό. Άρα λοιπόν, τρία τα σενάρια. Μία επιτροπή η οποία θα διαπραγματευτεί με τον νέο φορέα ξανά με τον Δήμαρχο πλέον και είναι τιμή μας έτσι να συμμετέχει το μεγαλύτερο, ο μεγαλύτερος άρχον του τόπου μας που είναι ο Δήμαρχος. Με ότι αυτό είναι πράγμα. Μία επιτροπή εδώ η οποία θα διαπραγματευτεί τα θέματα και από εκεί πέρα το δεύτερο σενάριο, ενημέρωση του κόσμου των μελών μας. Δηλαδή αυτών που πληρώνουν τα χρήματά τους για να τα κάνουν διαχείριση κάποιοι. Και από εκεί πέρα
Το δεύτερο σενάριο είναι ένα καινούριο όργανο, το οποίο αυτό θα διαχειρίζεται. Και το τέταρτο λοιπόν, αυτό που είπαμε, το Δημαρχείο να πάει λίγο πιο πέρα. Και να σε ρωτήσω κάτι, γιατί λίγο θέλω να διευρύνουμε αυτές τις προτάσεις. Ειδικά το σενάριο του νέου φορέα, στον οποίο θα συμμετέχουν όλοι οι φορείς, κάτι σαν το ΣΕΤΕ δισκό. Μάλιστα είχε έρθει, το είχε εισαγάγει ο κύριος Βουκουβαλίδης πριν από κάποια χρόνια και το έχει δουλέψει πάρα πολύ. Και αν δεν κάνω λάθος, έχει και έτοιμο το καταστατικό του. Οπότε μπορούμε να προχωρήσουμε και σε αυτό. Ας πούμε ότι δεν βρεθήκαμε ξανά όλοι μαζί. Ανέλαβε ο κύριος Βουκουβαλίδης, έχει φτιάξει το καταστατικό του. Τώρα, ακόμα μένει μια συνάντηση. Το θέμα όμως είναι το εξής. Το θέμα της χρηματοδότησης και το θέμα της χρηματοδότησης με την παράμετρο την εξής. Πώς μπορούμε να διεκδικήσουμε ένα κομμάτι από το διφοδό λοιπόν, το οποίο να μπαίνει, να εισραίει στο νέο αυτό φορέα. Γιατί η γνώμη μου είναι πως δεν θα βγάλουμε άκρη, που οφείλουμε να προσπαθήσουμε να βγάλουμε μια άκρη με τον υπάρχοντα φορέα, την ενιαία φορέα τουρισμού, όσο όμως αυτός ενδιοικείται από τεχνοκράτες και ενδιοικείται από τον εκάστοτε δημοτικό σύμβουλο, δήμαρχο ή οποιονδήποτε αιρετό αναλαμβάνει, είναι καταδικασμένος να αποτυγχάνει. Γιατί δεν μπορεί ανά τετραετία να αλλάζει η τουριστική πολιτική του τόπου. Οφείλουμε να έχουμε ένα μοντέλο τουριστικό. Δεν έχουμε μοντέλο, αναφέρθηκε, αν δεν κάνω λάθος, Δημήτρη, στην αρχή, σε ένα μοντέλο τουριστικό. Δεν έχουμε μοντέλο τουριστικό. Για να σας δεν υπάρχει κάτι. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε όλοι από αυτό το τραπέζι είναι το εξής. Ακόμα και ο Δήμαρχος και η Δημοτική Σύμβουλη. Έχουμε κλασικό παράδειγμα. Συγκεκριμένα, εγώ δεν θέλω να θίξω ανθρώπους ούτε καταστάσεις με τη σταθερή πολιτική ενός φορέα ο οποίος θα είναι αναπτυξιακός. Και αυτό δεν γίνεται στον τόπο μας. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι όταν ένα όργανο λέει ότι θα γίνει ανάπτυξη σε ένα κομμάτι, πρέπει να καταλάβουν ότι ή εστιατόρας ή ξενοδόχος ή οποιοσδήποτε επιχειρηματίας κλάδος επενδύει πάνω σε αυτό. Είχαμε τελευταίο κλασικό παράδειγμα το οποίο το περάσαμε χωρίς να το αναλύσουμε με τα λεγόμενα visa centers. Σας πληροφορώ ότι ο κόσμος επένδυσε πάνω σε αυτό το κομμάτι, εστιατόρια, ξενοδοχεία κτλ. Και σήμερα αυτοί οι επιχειρηματίες είναι εκτεθειμένοι. Άρα λοιπόν, θέλουμε ένα καινούριο μοντέλο ανάπτυξης, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σοβαροί και αυτοί οι κύριοι που θα συμμετέχουν σε αυτό το φορέα πρέπει να λογοδοτούν με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Εάν αυτό δεν το καταφέρουμε, είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Και θέλω να πω παρόλα αυτά ότι σήμερα με την κρίση είναι πολύ σημαντικό, πρέπει να πιαστούμε από αυτό, γιατί αυτή η κρίση ενώνει σήμερα. Διότι περάσαμε καλές χρονιές, είχαμε χρήματα, σήμερα η κρίση ενώνει. Ελάτε λοιπόν να βγάλουμε ένα σοβαρό αποτέλεσμα. Πληροφοριακά για τον ΒΙΖΑ ήδη υπάρχει ζήτηση και από ψηλότερα, από Σμύρνη, από Τσισμέ, γκρουπ και από απέναντι, έρχονται γκρουπ η ημερήσια ή διήμερα ή τρίμερα. Δηλαδή, το γεγονός της ΒΙΖΑ, Κώστα, η μορφή με την οποία μαζευτεί. Θέλω να πω το εξής. Η μορφή για την οποία είχαμε μαζευτεί το χειμώνα. Με το να λειτουργήσουν τα visa centers απέναντι Μπότρουμ, Αντάλια κτλ. Αυτό το μοντέλο δεν προχώρησε. Όμως, εγώ μένω στο εξής. Έγινε μια προσπάθεια μετά. Παρένθεση βέβαια εδώ, πρέπει να σου πω ότι αυτό δεν είναι κάποιο γίγαντα εξέλιξη. Αυτό βοήθησε η ιστορία με το ποδόσφαιρο τώρα στην Ευρώπη, γιατί γίνεται, γίνεται μια διοργάνωση σε όμορα κράτη της Ευρώπης και μέσα από αυτή τη διαδικασία μπορέσαμε, δεν έγινε τίποτα τρομερό, ούτε κάποιο βιβλίο να διαχειριστεί την ιστορία. Όπως λοιπόν έγινε με την Ουκρανία και την Πολωνία, κράτη τα οποία είναι όμορφη στην Ευρωπαϊκή, αυτό διαχειριστήκαμε και εμείς. Δηλαδή, τι κάναμε, στην ουσία κάναμε αυτό που πρέπει να κάνουμε τόσα χρόνια. Έτσι. Μας έδωσαν λύση οι Ευρωπαίοι και όχι κάτι. Όμως θέλω να πω το εξής: για τα visa centers έγινε προσπάθεια. Δεν έγινε αυτό και δεν υπήρξε ενημέρωση στους επιχειρηματίες, ούτε στους κλάδους. Αυτό είναι το σημαντικό. Διότι εστιατόρια, επαναλαμβάνω, ξενοδοχεία έκαναν επένδυση. Υπήρχαν καταστήματα τα οποία αγόρασαν καρέκλες, τραπέζια, κάναν πράγματα. Έτσι. Δεν γίνονται όλα μέσα σε ένα χρόνο. Ήδη ξεκίνησε η φάση η εξής: να φεύγουν από Χίο, από Τσεσμέ, να κατεβαίνουν Μπότρου, να έρχονται εγώ, να πηγαίνουν Σίμι, να πηγαίνουν Ρόδο και να γυρίσουμε Αρμαδί. Κώστα, εγώ θέλω να πω το εξής. Δηλαδή αυτό το πραγματίζει και Κώστα, εγώ δεν μένω εκεί. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται είναι όλοι δημόσιοι υπάλληλοι. Δεν θέλουν καν βίζα, να το ξέρει. Θέλω να πω το εξής. Και δεν είναι τους επιστρέφονται ελεύθερα και παίρνουν μέσα σε μία. Αυτό που γίνεται τώρα στο λιμάνι. Δεν έχουν χωρίς βίζα. Εγώ θέλω να πω το εξής. Συγγνώμη, Κώστα. Τα θέματα με αυτόν τον λογαριασμό, ο οποίος θα πρέπει να διαχειριστεί, δεν είναι μόνο θέματα Τουρκίας, τα θέματα Ευρώπης.
Ένα κλασικό παράδειγμα. Πέρυσι η Ρόδος, μια προσπάθεια που γίνεται εκεί, είχε 800 προσεγγίσεις σε κουραζιερόπλοιο. Εμάς εδώ είναι τραγική κατάσταση. Όχι, είναι το ίδιο θέμα. Δεν ξεφεύγουμε. Αυτά θα τα δούμε στην πορεία. Όχι, όχι, θέλω να πω το εξής. Αυτό το όργανο το οποίο θα πρέπει να διαχειρίζει τα πράγματα του τόπου μας. Εκεί καταλήγω. Δεν θέλω να πω στα επιμέρους τώρα, θα τα λύσουμε στην πορεία. Το θέμα είναι, θα πρέπει αυτό το όργανο να λειτουργεί και να είναι υγιές κομμάτι και να αναφέρει συνεχώς με τους φορείς μέσα. Αυτό πρέπει να πάμε να ζητήσουμε μεθαύριο από το Δήμαρχο. Και δεν μπορεί με έναν υπάλληλο να τρέχει. Βεβαίως. Πρέπει να έχει τμήμα δημοσίων σχέσεων. Έτσι. Πρέπει να έχει ανθρώπους που θα προωθούν θέματα. Από αυτό ζούμε, αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό από την πολιτική αρχή. Τέλος. Συμφωνούμε. Εμείς οι φορείς θα πηγαίνουμε να δουλεύουμε. Γιατί να βάγισε αυτό που είχε ξεκινήσει ο κ. Ζουμπουλάκης. Δεν έχει να βάγισε ακόμα, απλά δεν συνεχίζει. Με την νέα φορά πρέπει να δουλέψει. Δεν μπορούμε τώρα να τρέχουμε. Κυρία Τσατσαρώνη, συγγνώμη. Αυτό πρέπει να διερευνήσουμε λοιπόν. Δεν υπάρχουν. Για αυτά τα κάνει όταν τα πράγματα είναι υγιή. Υπάρχουν περισσεύματα, υπάρχει κερδοφορία και λες μέσα από την κερδοφορία θα βάλω ένα 0,5% από τον τζίρο. Να το διαθέσω, γιατί ο ΣΕΔΕΝ λειτουργεί. Ο ΣΕΔΕΝ σου παίρνει λεφτά από τον τζίρο. Αν έχεις ένα τζίρο, ας πούμε, 2 εκατομμύρια ευρώ, σου λέει 500 ευρώ. Κώστα, συγγνώμη, λίγο μιλάμε. Κώστα, θέλω να πω το εξής. Μινά, θα κρατήσεις μια διάρκεια. Να το πείσω, όμως έχουμε ένα άλλο μοντέλο, έχουμε το δημοτικό φόρο. Είναι 4 εκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ. Πάμε να διεκδικήσουμε το κύριο. Η κυρία Τσατσαρώνη. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω το εξής, ότι κάθε φορά ευκαιριακά και περιστασιακά συναντιόμαστε όταν ο κόμπος φτάσει στο χτένι πάντα. Και ερχόμαστε τώρα πάλι, τελευταία στιγμή, να δούμε τι γίνεται με τον ενιαίο φορέα που έχουμε 5 χρόνια πρόβλημα, τι θα κάνουμε με τη Ryanair και όλα τα άλλα ζητήματα που υπάρχουν. Λοιπόν, δεν θα και να συνεχίσω από εκεί που σταμάτησε η Τίνα. Δεν υπάρχει, πρώτα-πρώτα, έχουμε καταλήξει όλοι μας στο πού θέλουμε να πάει το νησί. Ξέρουμε. Έχει κάποιος. Ποιος. Όλοι συμφωνούμε. Βεβαίως συμφωνούμε εμείς. Εμείς ποιοι είμαστε, ρε Ελένη. Οι φορείς. Α, οι φορείς γενικώς. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Ποιος δεν θέλει να πάει κάθε φορά αντιμετωπίζουμε το καθένα πρόβλημα ξεχωριστά. Το οποίο όμως δεν είναι άσχετο και συνδέεται. Τώρα ξαφνικά είπαν, ας πούμε, δεν έχουμε υποκράτεια ή δεν έχουμε τον υποκρατικό όρκο που για μένα θα πρέπει να γίνεται σε εβδομαδιαία και μόνιμη βάση να ξέρει ο κάθε τουρίστας, γιατί δεν είναι μόνο ο σύνεδρος, εντάξει, και όχι μόνο ο υποκρατικός όρκος, υπάρχουν και άλλες εκδηλώσεις παρόμοιου χαρακτήρα που μπορούν να γίνονται και ανεβάζουν τέλος πάντων και δίνουν και ένα πρεστής, ας το πούμε έτσι, στον προορισμό. Λοιπόν, αυτά τώρα όμως τα ζητήματα. Δεν έχουμε κάτσει ποτέ ή αν θέλετε είχαμε κάτσει πολύ παλιά να τα δούμε μία φορά και από τότε ο καθένας κάνει και λέει το δικό του, καθένας φορέας. Υπάρχουν ζητήματα που μας χωρίζουν και αυτό είναι γνωστό, υπάρχουν όμως και ζητήματα που μας ενώνουν. Και σε αυτά τα ζητήματα που μας ενώνουν θα πρέπει να κάτσουμε κάτω, να τα δούμε και να δούμε πώς θα τα παλέψουμε. Τώρα θα κάνουμε συντονιστικό των φορέων. Θα πούμε το επιμελητήριο ή το τουριστικό τμήμα του επιμελητηρίου που συμπεριλαμβάνει και όλους μας μέσα. Να κάνει το συντονισμό, να κάνει μια δουλειά, είτε να είναι να δούμε τον Δήμαρχο, είτε να απαιτήσουμε από τον Δήμαρχο, είτε να απαιτήσουμε, παλαιότερα θυμάμαι, είχε βγει και ένα κονδύλι, δεν θυμάμαι ένα πόσο τις 100, επιφάκου νομίζω, επί τρεις δήμοι που ήτανε, που θα πήγαινε απευθείας στον ενίο φορέα. Όχι στον ενιαίο φορέα, επειδή ο Δήμος πλήρωνε, οι άλλοι δήμοι δεν πληρώνανε και τα εισέπρεπε όμως όλο ο Δήμος της ΚΟ και τα μοίραζε και στους άλλους Δήμους ανάλογα, είχε αποφασιστεί ένα ποσοστό να πηγαίνει απευθείας στον ενιαίο φορέα
τουρισμού για την προβολή και τέλος πάντων ό,τι αποφασίζαμε. Αυτή τη στιγμή λοιπόν εγώ αντιλαμβάνομαι ότι δεν έχουμε ένα νόμιμο εντός εισαγωγικών, αφού δεν έχει καταστατικό, δεν έχουμε ένα νόμιμο φορέα να διαχειριστεί και να μην μπει μπροστά σε όλη αυτή την κατάσταση που λέγεται ανάπτυξη του νησιού, προώθηση του νησιού, προς ποιες αγορές θα πάμε, τέλος πάντων τι θέλουμε να κάνουμε. Μπορούμε να το κουβεντιάζουμε.